Το ίδρυμα προλαγωγής δημοσιογραφίας Αθανασίου Γκότση σας καλωσορίζει στην 37η εκδήλωση απονομής των δημοσιογραφικών γραφείων, που έχει ένα τριπλό μήνυμα ελευθερίας. Ελευθερία για τα 200 χρόνια ελεύθερης και ανεξάρτητης Ελλάδας. Ελευθερία από την πολιτική πανδημία που κόστησε και κοστίζει δυστυχώς ακόμα ζωές και απαιτεί ακόμα την απίμνησή μας για να την ξεπεράσουμε. Ελευθερία απέναντι σε ανισόρυφους αναπληρωτισμούς που απεινούν την ανεξαρτησία λαών και κρατών, που επιστρέφουν τον ενδιάμεσο των σφαγών, της προσφυγιάς, της απελπισίας, της διαίρεσης, της καταστροφής, του αλκοολισμού για να μειώνουν τους ευγιάτες του ψυχρού πολέμου και του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Να στηρίζει την ενότητα της πατρίδας, την ειρήνη στον κόσμο, την κοινωνική συλλογή, να αποτελεί. Η εκδήλωση απονομής των δημοσιογραφικών γραφείων Γκότση είναι πάντοτε μια ημέρα χαράς και συγκίνησης. Ειδικά φέτος η εκδήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό. Συνήθως τέτοια μέρα, ο εκάστοτε πρόεδρος της ΕΣΥΕ αναφέρεται στα προβλήματα του λαού, την ανεργία, τις αγωγές, τις συνθήκες εργασίας, την ελευθερία της έκφρασης και τις ευημερίδες του διαδόσια γραφείου. Τα προβλήματα είναι πολλά, πάρα πολλά και μεγάλα. Όμως σήμερα θα μου επιτρέψετε να μιλήσω για τους ανθρώπους της δημοσιογραφίας. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω και να σας συστήσω μία δημοσιογράφο. Τη συνάδελφό μας από το Αφγανιστάν, τη Μασούμα Γκολάνι. Εξοδόματος όλων των κοινωνικών συγκρατών, θα πάρει η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συγκρατών, Έλληνα Ριζιάπη. Πάνω σαν μοιράς για την αντικειμενική και με βεβαιότητα επί 37 έτη κάλυψη του οικονομικού ρεπορτάζ της επιτυχημένης διεύθυνσης των εφημερίδων Ελεύθερος Τύπος και Τύπος της Κυριακής. Εφημερίδας των Συγκρατών, κύριε Πουλέλη. Στη Ροντούλα Λουλουδάκη για την επιτυχή δημοσιογραφική της πορεία στην προβολή. Γράφω Ρίτσα Μπιζόγλη για τη σειρά κεντρικών δελτίων ειδήσεων από διάφορα σημεία της χώρας. Περνή. Του υγειονομικού ρεπορτάζ στη ΜΕΡ. Το Διοικητικό Συμβούλιο απονέμει επίσης βραβείους των Νίκο Ευαγγελάτο, Χρήστο Μουλίνο για την επιτυχή σχεδίαση και διεύθυνση. Και στον Νίκο Φελέκη για την επιτυχή πορεία του στο πολιτικό ρεπορτάζ και την πολιτική. Ωραία, ο κύριο Σταύρος Καπάκος, παρακαλούμε να προσέχει για να παραλάβει την ειδική τιμητική. Περιοδικού ηλεκτρονικού τύπου για την προσφορά της στους επαγγελματίες δημοσιογράφους του νόμου. Έθνος στην κοινωνία και την προαγωγή του πολιτισμού, ο διευθυντής του βήματος του Σκαρακούση. Και την εξειδίκευση αυτή βαθύ της μαμακάς και το αποτέλεσμα.